Πάμε στην Έλλη Κασόλη, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη μας στην Οδυσσό, που λαμβάνεις και όλες τις πληροφορίες, Έλλη, σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν στη Μαριούπολη. Και εκεί έχουμε ένα θρίλερ μετά τη δήλωση του Δημάρχου ότι έχει περάσει σε ρωσικά χέρια η πόλη. Είναι έτσι? Να ξεκινήσω με το ότι οι μάχες συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή δυστυχώς διανύουμε τις πιο δύσκολες, τις πιο τραγικές στιγμές από την αρχή του πολέμου. Και όπως το είπες και εσύ, μιλάμε για ένα θρίλερ για την τύχη της Μαριούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που έχουμε και εμείς, οι Ρώσοι έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους στην Μαριούπολη και μπορούν να ελέγξουν αυτή τη στιγμή και τα checkpoints και τα περάσματα και τις εισόδους. Δηλαδή μπορούν να ελέγξουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. Την ίδια ώρα εντοπίστηκε στην πόλη και ο αρχηγός των Τσετσένων, ο Καντήροφ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ίσως μιλάμε για θέμα ορών. Να είναι θέμα ορών λοιπόν ο ρωσικός στρατός να μπορεί να ελέγχει την πόλη. Ο Δήμαρχος έδωσε μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο, είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί καν να το ξεστομίσει. Αυτό είναι όμως ένα ενδεχόμενο. Και τι σημαίνει το ρωσικός στρατός να αναλάβει τον έλεγχο της Μαριούπολης? Σημαίνει ότι θα μπορέσει να ενώσει την Κρυμαία με τον Ντομπάς μέσω της Μαριούπολης. Ένα σχέδιο για το οποίο είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες ημέρες. Και όλα αυτά την ώρα που βέβαια υπάρχουν πάνω από 160.000 άμαχοι σε τραγική κατάσταση και περίπου 5.000 νεκροί. Ένας αριθμός που καταλαβαίνεις ότι δυστυχώς δεν θα είναι ο οριστικός, με τον Δήμαρχο να ζητά πλήρη εκένωση. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι θέμα ορών. Μία πόλη που έχει μαρτυρήσει στην κυριολεξία μετά από ένα μήνα χτυπημάτων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.